θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει από την τοποθέτηση της Βασιλικής Θάνου στη θέση της νομικής υπηρεσίας του Πρωθυπουργού. Είτε ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, αναλαμβάνει καθήκοντα άμεσης προϊσταμένης του νομικού γραφείου της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, απόφαση που αποτέλεσε αφορμή για να ξεσπάσουν έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Από τη μία δηλαδή της αποδοχής της συνταγματικότητας για μέτρα που επιβαρύνουν την κοινωνία και μάλιστα τη λαϊκή βάση αυτής της κοινωνίας, τα χυμαζόμενα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Και από την άλλη με απόφαση που βέβαια θα μπορούσε κανείς να στοιχηθεί στη λογική της συνταγματικότητας και να πει ότι όντως τα 5 χρόνια πρέπει να αποτελούν οριακό σημείο για το κλείσιμο των ελέγχων στην εφορία. Εντάξει. Οι έλεγχοι αυτοί πού αποσκοπούν? Αποσκοπούν στο να διαμορφώσουν συνθήκες, κοινωνικές συνθήκες, οικονομικές, που θα υπηρετήσουν τελικά το πρώτο άρθρο του Συντάγματος. Εκεί μπαίνει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να λειτουργεί η δικαιοσύνη με υπομορφή διακόπτων? Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό που λέει ο Πολάκης, αυτό που λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ότι δεν τους αρέσει ή κάνουν μια νομική επιχειρηματολογία ή με την οποία αντικρούν μια δικαστική απόφαση που τη θεωρούν μη ορθή. Αυτό που λένε είναι ότι είναι θεσμικό εμπόδιο δικαιοσύνη στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουν λόγο για κίνδυνο της δημοκρατίας. Τότε, αν αυτό δεν είναι καμπανάκι το οποίο πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά, δεν ξέρω ποιο είναι καμπανάκι. Από την άλλη πλευρά, σκληρή φραστική επίθεση εξαπολύει φόφη γεννηματά στον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για τις επικρίσεις υπουργών σε δικαστές και για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Γεννηματά υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για τα πραγματικά σχέδια των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Επιδιώκουν να αλώσουν τους θεσμούς, να μετατρέψουν τη δικαστική εξουσία σε υποχείριο και εκτελεστή το σχεδίο τους και να την εκθέσουν σε μερίδα της κοινής γνώμης, ενώ τονίζει πως για να το πετύχουν καταπατούν κάθε έννοια διάκρισης των εξουσιών, προσβάλλουν την ανεξαρτησία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, τους απειλούν, προσπαθούν να τους εκφοβήσουν, να τους χειραγωγήσουν. Τέλος, σε ομιλία προχώρησε η βουλευτής Δημοκρατικής Συμπαράταξης Δράμας Χαρά Κεφαλίδου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων, αλλά και σε άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. Στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ έτσι γίνεται. Ξυνόμεθα, συζητάμε πίσω από κλειστές πόρτες, μαγειρεύουμε, ξαναμαγειρεύουμε, μετά μιλάμε με 5 κολλητούς μας και το σταυρώνουμε κιόλας να μας κάτσει καλά, το σερβίρουμε ζεστό, με την υπόδειξη να το καταπιεί γρήγορα και αμάσιτα το κοινοβούλιο και φυσικά και ο ελληνικός λαός, που έτσι κι αλλιώς τον έχουμε εξασκήσει αρκούντος στη βρώση σανού. Και κάπως έτσι μέσα στον καύσωνα, γιατί μην ξεχνάτε τα σαραντάρια που ζούμε σήμερα, βρήκε το δρόμο του για το κοινοβούλιο το παρόν σχέδιο νόμου, που από πέρσι βρισκόταν και αυτό στο δρόμο για τη Βουλή, αλλά φαίνεται δεν υπήρχε GPS, χάθηκε μάλιστα σε 3 οικοδομικά τετράγωνα που μας χωρίζουν από το Γενικό Λογιστήριο και ήρθε σήμερα, ενώ το περιμέναμε από τον προηγούμενο Μάρτιο.